Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να καθίσουμε τώρα. Για τη φωτιά που έχει πιάσει στα Πιέρια Όρη, έχουμε τον κύριο Καραγιώργο μαζί μας, Γιώργο Καραγιώργο, δασολόγο. Καλησπέρα. Για αυτή τη φωτιά που καίει επί τρεις μέρες. Γεια σας. Καλησπέρα. Εμείς που είμαστε άμαθοι από αυτά, δεν είναι ούτε η ειδικότητά μας, απλά το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά όλο αυτό το διάστημα. Μας έρχεται στο νου η Δαδιά. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει στη Δαδιά πέρυσι και πρόπερσι. Ναι, πριν από τη Δαδιά υπάρχουν διαχρονικά πολλές δαδιές, τα έλεγα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και οξύνθηκε ουσιαστικά από το 1997 όταν η δασοπυρόσβεση ανατέθηκε πέρα για πέρα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Έπαψε λοιπόν να ενισχύεται με οποιονδήποτε τρόπο, με μέσα, με χρήματα, με προσωπικό η δασική υπηρεσία και έμεινε το κυρίαρχο σκέλος δηλαδή της πρόληψης ουσιαστικά σε πλήρη ατονία, αδάνεια, δεν λειτουργεί. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν λειτουργεί η πρόληψη, είναι φυσικό να έχουμε δυστυχώς κάθε χρόνο και χειρότερες καταστάσεις. Διαβάζουμε, κύριε Καραγιώργο, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι μιλάμε για ένα δάσος, παρθένο δάσος, πολύ πυκνό δάσος, με σπάνια βλάστηση, με εξαιρετικά σπάνια ζώα και φυτά μέσα στην περιοχή. Όχι απλά ένα απλό βουνό που καίγεται. Στη χώρα μας δεν υπάρχει απλό βουνό που καίγεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το νοτιότερο μέρος όπου υπάρχει φυσική βλάστηση, φυσική ανάπτυξη της δασικής πέφκης. Το νοτιότερο όριο στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και έτσι, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο από τη δασική υπηρεσία ιδιαίτερης αξίας, ας πούμε, χαρακτηρίζεται και προστασίας. Ναι. Από τη Δαδιά και πάλι μάθαμε ότι τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει τα πάντα ώστε να πιάσει φωτιά και να καίει για 13 μέρες, 14 που έκαιγε την τελευταία φορά η Δαδιά. Δηλαδή, είχε αφαιρεθεί η υποχρέωση, μάλλον είχε αφαιρεθεί είχαν φύγει οι δασολόγοι και όλοι οι ειδικοί από εκεί την περιοχή. Υπήρχε η πυροσβεστική υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για όλο αυτό. Δεν καθάριζε κανένας το δάσος έτσι όπως πρέπει να καθαρίζεται το δάσος, με τους ειδικούς τρόπους. Δεν προφυλασσόταν το δάσος. Φταίει το ότι δεν υπάρχει και βόσκηση πλέον, οπότε δεν υπάρχουν και βοσκοί μέσα να μπαίνουν να βλέπουν τι γίνεται και να ενημερώνουν. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και εκεί. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο το ίδιο πράγμα και σας είπα είναι διαχρονικό με την έννοια ότι όταν βγήκε η δασική υπηρεσία απ' έξω σταδιακά δηλαδή και δεν γινόταν οι εργασίες αυτές πρόληψης και τα λοιπά, στη συνέχεια ήρθε και καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν ή αφέθηκαν κατά κάποιο τρόπο να υπολειτουργούν οι λεγόμενοι φορείς που αντικατέστησαν τη δασική υπηρεσία, ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές όπως είναι ο Όλυμπος, η Δαδιά, το Φαράγγι της Αμαριάς κτλ. Είναι δηλαδή μια χρόνια και συνεχής εγκατάλειψη της ουσιαστικής προστασίας. Τι έχουμε από την άλλη μεριά? Έχουμε συνεχείς παραγγελίες για μέσα, είτε εναέρια είτε, πώς το λένε, επίγεια, αλλά δεν έχουμε πρόληψη και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που αυτό ουσιαστικά σβήνει τις φωτιές. Ναι. Το ανάγλυφο της Ελλάδας και τα δάση της Ελλάδας δεν σβήνουν ούτε με μέσα του αέρος, ναι μεν αυτά συμβάλλουν και συμβάλλουν πάρα πολύ, αλλά αν δεν μπουν δυνάμεις από το έδαφος, που να είναι γνώστες όμως του έδαφος, να είναι γνώστες των συνθηκών του δάσους, να είναι γνώστες των πτυχώσεων, δηλαδή του τοπογραφικού αναγλύφου, έτσι, δεν θα έχουμε ποτέ αποτέλεσμα σοβαρό. Τι σημαίνει πρόληψη για ένα τέτοιο δάσος? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο για να γίνει η πρόληψη. Να σας πω και να ξεκινήσω από το πιο απλά. Πρόληψη σημαίνει να υπάρχει η συντήρηση των δασικών δρόμων. Έχουμε φτάσει να ανοίγεται ένας δρόμος και δυστυχώς να εγκαταλείπεται γιατί δεν χρηματοδοτείται για να συντηρηθεί. Ή να έρχονται χρήματα για τη χρηματοδότηση.
τέλος Ιουνίου, τέλος Ιουλίου πολλές φορές και πολλές φορές τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Πέρα από το ότι αυτά τα χρήματα, τα λιγοστά που έρχονται, δεν δίνονται στη δασική υπηρεσία που ξέρει και που είναι υπεύθυνη κτλ. Πάρα πολλές φορές δίνονται στους Δήμους. Και ξέρετε πολύ καλά τι μπορεί εκεί, ας πούμε, να παίξει σε ένα Δήμο, ποιο θα προηγηθεί, ποιο δεν θα προηγηθεί. Και μετά όταν ξεσπάει το κακό, εντάξει. Καταλαβαίνετε. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι επειδή το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πλέον έχουμε και πολύ αρνητικά αποτελέσματα από την αλλαγή πολιτικής και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Αν υπάρχει σκέψη, αν υπάρχει, αν ξέρετε εσείς, να συζητάνε να επιστρέψουμε σε ένα παλιό μοντέλο ή τέλος πάντων σε ένα διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθούμε τώρα. Μόλις αυτό σας είπα και ναι, υπάρχουν κάποιες σκέψεις υποτίθεται ή κάτι τέτοιο ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κτλ. Κοιτάξτε, είπα και κάτι πριν. Δεν είναι τα μέσα που θα δώσουν τη λύση. Οι άνθρωποι είναι που δίνουν τη λύση. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ να επιστρέψουμε. Αυτό εννοώ να επιστρέψουμε σε παλιό μοντέλο. Αν θα υπάρξει πάλι ενεργοποίηση των δασολόγων στα δάση μας. Δεν είναι μόνο οι δασολόγοι, είναι όλος, πώς το λένε, όλοι οι υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, οι δασοφύλακες, οι πυροφύλακες, που είχαμε ένα σύστημα πυροπαρακολούθησης, ας πούμε. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ τελείωσα και πήρα σύνταξη από την Ευρυτανία. Ήμουν διευθυντής δασών εκεί. Μέχρι το 1998 όλος ο νομός της Ευρυτανίας αντιμετωπίζονταν με ένα πυροσβεστικό του ενός τόνου. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ναι. Και μετά την μετατροπή, πώς το λένε, την άρξη της υποχρέωσης δασικής υπηρεσίας και που την πήρε η πυροσβεστική υπηρεσία, λοιπόν, πολλαπλασιάστηκαν και τα αποτελέσματα των πυρκαγιών. Και ένα άλλο τώρα που πρέπει να νιώθω υποχρέωση να το πω. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καραγιώργο. Την καραμέλα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, λοιπόν, υπάρχει, έχει τη συμβουλή της. Αλλά αυτό που φταίει ειδικά σε αυτόν τον οριμαγδό που γίνεται κάθε χρόνο είναι ακριβώς το ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν τα δάση όπως πρέπει. Μας δώσατε εξαιρετική πάσα για τον επόμενο καλεσμένο μας που είναι ειδικός σε αυτό. Ξέρει πάρα πολύ καλά και για την κλιματική αλλαγή και για τις φωτιές και για την αντιμετώπιση τους για να συζητήσουμε τι έχει γίνει και αν έχουν γίνει όσα πρέπει να έχουν γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.